Ελένη Δήμου, Ελένη μου. Καλησπέρα, Ελένη μου. Πού είναι η Ελένη? Έλα, βρε, Ελένη. Πού τι μου πω, πω. Το μαλλί της καραντίνας θα σπάει. Είναι το κλασικό της όμως, τόσα χρόνια. Είναι το κλασικό της, αλλά στην καραντίνα παραφούντωσε. Τι να κάνω. Γλυκιά μου, Ελένη, είσαι καλά? Το παλεύω. Πώς την πέρασες στην καραντίνα τους δύο μήνες αυτούς, τους τελευταίους? Κοίταξε, τους πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί ήμουνα με την οικογένειά μου. Ναι. Έτσι, με το παιδί μου και τον άντρα μου. Βρήκαμε τρόπους να περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ, να τρώμε όλοι μαζί. Πήρα 5 κιλά. Ωραία. Πήρες 5 κιλά εσύ, ε? Είσαι καλή μαγείρισα? Καλή είμαι, έτσι, έτσι λένε και οι φίλοι και οι δικοί μου. Αλλά μαγειρεύει και ο άντρας μου. Α, μαγειρεύει και ο άντρας. Πάρα πολύ ωραία. Τα αγόρια της οικογένειας τα παχύνατε ή μόνο εσείς πήρατε τα 5 κιλά? Δημήτρη μου, μόνο εγώ νομίζω. Και λίγο Άκης. Δεν έχεις ανάγκη. Εσύ τώρα που πώς το πέρασε όλο αυτό το διάστημα, φοβήθηκες καθόλου, πώς το αντιμετώπισες όλο αυτό που συνέβη? Κοίταξε, επειδή ο άντρας μου πέρασε ένα μικρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του, καταλαβαίνεις ότι ήμασταν πάρα πολύ έτσι, αγχωμένοι και προσεκτικοί. Εγώ έπρεπε να βγαίνω το για... Το πέρασε τώρα, Ελένη, μέσα στην καραντίνα? Όχι. Α, όχι, το πέρασε... παλιά. Παλιά ήταν επιβαρημένο σαν οργανισμό. Αλλά καταλαβαίνει ότι ναι. Ήθελε μεγάλη προσοχή και από μένα και από το παιδί. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Το περάσαμε καλά. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Αυτό λοιπόν παρακάτω. Τώρα. Επειδή ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί το τι ακριβώς θα γίνει στο παρακάτω. Και επειδή εσύ είσαι μια τραγουδίστρια, ζουν και άνθρωποι από εσένα, έχει ένα συγκρότημα που παίζει κτλ. Πώς τα βλέπει τα πράγματα, ρε παιδί μου? Τώρα η κυβέρνηση δείχνει μια πρόθεση. Πιστεύεις ότι θα βρεθεί η λύση τελικά και ποια θα είναι η λύση? Γιατί ακόμα δεν έχουμε, μας έχουν πει, θα υπάρχουν σε ανοιχτούς χώρους, λέει, θα διατίθενται δωρεάν δημόσιοι χώροι για συναυλίες, ώστε αν μειώσουμε τα καθίσματα, δηλαδή τα εισιτήρια, η χασούρα που θα έχεις από τα εισιτήρια, θα τη βγάλεις ότι δεν θα πληρώνεις ενίκιο στο χώρο, ας πούμε. Πιστεύεις ότι όλα αυτά θα εφαρμοστούν, είναι υλοποιήσιμα? Τι πιστεύεις? Δεν ξέρω, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο και να σου πω κάτι, Γιώργο. Ναι. Χρειάζονται αλάνες για να γίνονται συναυλίες και για να διατηρηθούν οι αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ναι. Εγώ επίσης παίζω σε μικρούς χώρους, έτσι, κυρίως το χειμώνα, λιγότερο το καλοκαίρι. Λοιπόν, και επειδή ο φόβος έχει φωλιάσει μέσα μας πια, εγώ που παίζω, ας πούμε, στο Half Note που παίρνει, ξέρω εγώ, 200 άτομα, τι θα γίνει? Πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος? Πώς θα διαμορφωθούν οι κλειστοί χώροι, οι μικροί, που για άλλους μπουάτ, για εμάς μουσικές σκηνές? Θα παίρνει λιγότερο κόσμο, οι οποίοι θα κάθονται σε μεγαλύτερη απόσταση. Και πάλι, παιδιά, να σου πω κάτι. Αν τα 200 θα κάνει, γιατί τα 100 δεν έχει νόημα στον κλειστό χώρο, αν τα 200 θα κάνει 50. Τι νόημα έχει να παίζετε 50 άτομα? Καλύτερα να κάνει μια συναυλία και να πει: απόψε ανοίγω το διαδίκτυο και κάνω συναυλία και τραγουδάω για εσάς και δώστε μου και 3 ευρώ. Δηλαδή δεν έχει νόημα μετά, είναι δύσκολο. Θα έχει τα δίκια του. Διότι σου λέει: πώς θα βγω εγώ? Έτσι. Πώς θα πληρώσω? Και δεν είναι και αίσθηση η ίδια. Και για τον τραγουδιστή και για τον. Τον τραγουδιστή, τους μουσικούς. Δεν είναι ένας τραγουδιστής μόνο. Πίσω του τραγουδιστή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, παιδιά, που δουλεύουν. Επίσης, φαντάζομαι είναι τελείως διαφορετικό το να τραγουδάς για 50 ανθρώπους και για 200, οι οποίοι να μπορούν να σου μεταφέρουν και ένα ενθουσιασμό και παλμό και συνέστημα. Ναι. Και... έτσι δεν είναι? Δηλαδή, έχει σχέση, είναι και αυτό. Να σου πω κάτι. Για μένα το ίδιο είναι. Το ίδιο συνέστημα θα βγει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Μιλάμε για την επιβίωση πια των ανθρώπων. Έτσι. Δεν μπορεί να βγει. Ούτε ο επιχειρηματίας μπορεί να το. Να το καλλιεργήσει αυτό το κλίμα, γιατί ποιος θα το πει γιατί θα δώσεις 10 ευρώ στο μουσικό? Δεν μπορεί να παίξει ο μουσικός 3,5 ώρες για 10 ευρώ. Άρα, βρε, Ελένη μου, επειδή τώρα εσύ πας και μπροστά και καλά κάνεις, γιατί εγώ πιστεύω το καλοκαίρι, γκρόσο μόντο, θα βρεθεί μια λύση. Γιατί είναι και πιο εύκολα τα πράγματα και η ζέστη κτλ. Για μένα ο χειμώνας είναι το χειρότερο, γιατί αυτό που λες, αυτοί που παίζουν σε μικρούς χώρους. Πώς θα ανοίξουν οι χώροι αυτοί, σε μικρούς κλειστούς χώρους? Πώς θα γίνει εκεί, δηλαδή, για μένα αυτό είναι το πρόβλημα. Και αναφέρομαι και στα θέατρα, ας πούμε. Δηλαδή, ένας που πέσει στο θέατρο μου, ο φίλος ο Πέτρος. Πώς θα βάλει μέσα, ας πούμε, βάλει 50 άτομα να παίξει, τα κάνει? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κοίταξε, Γιώργο, όταν σε μια χώρα σταματήσει ο πολιτισμός να εξελίσσεται, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Προφανώς, με αυτό το δεδομένο το θέμα είναι η υγεία, σαφέστατα, αλλά μην ξεχνάτε ότι. Για οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, καταφεύγεις στη μουσική και στο τραγούδι. Θες να παντρευτείς, στο τραγούδι καταφεύγεις. Πεθαίνεις, υπάρχουν... Είναι το μυρολόι, το κλάμα, πάλι τραγούδι είναι, ναι. Το μυρολόι.
Επανάσταση. Όλα. Το τραγούδι είναι η αναφορά όλων μας. Όλες τις συνθήκες ζωής μας. Ερωτευόμαστε, χωρίζουμε, κάνουμε, φτιάχνουμε τα πάντα όλα τραγούδια. Είναι κατρικό της ψυχής. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κράτος πρέπει να σταθεί δίπλα στους δημιουργούς, έτσι στους σκηνοθέτες, στους τυχουργούς. Εννοείται. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση τις επόμενες μέρες και θα επανέλθουμε. Σήμερα. Τους τεχνικούς του ήχου, γενικότερα. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας.